8 λεπτά μετά τις 11 το βράδυ, νότια της ΚΟ, η θερμική κάμερα σκάφους του λιμενικού εντοπίζει ένα τουρκικό δουλεμπορικό να κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Ο χειριστής κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, επιχειρεί να πλήξει το σκάφος του λιμενικού. Η λιμενική με ρήψη στοχευμένων βολών ακριβίας στους εξολέμβιους κινητήρες ακινητοποιούν το δουλεμπορικό. Η σύγκρουση αποφεύχθηκε χάρη στην ψύχρεμη αντίδραση του Έλληνα κυβερνητή. Το σκηνικό επαναλαμβάνεται μία ώρα αργότερα. Ξανά ένα σκάφος από τα τουρκικά παράλια χωρίς φώτα αρνείται να συμμορφωθεί. Προέβησαν σε στοχευμένες βολές στο κινητήρα του ταχύπλου σκάφους, με αποτέλεσμα την ακινητοποίησή του και την σύλληψη των δύο διακινητών, οι οποίοι στην προσπάθεια διαφυγής έπεσαν στη θάλασσα. Οι ώρες και οι τοποθεσίες, δηλαδή νότια της ΚΟ, με μία ώρα διαφορά, δείχνουν μία συντονισμένη προσπάθεια κορεσμού της ελληνικής πλευράς. Ωστόσο, οι Έλληνες λιμενικοί τους διέψευσαν. Οι ψαράδες της περιοχής αναφέρουν μάλιστα πως δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν απειληθεί από δουλεμπορούς. Προκλητικοί είναι από πάντα, δεν αλλάζουν αυτοί. Αυτοί είναι, δεν τους έχει εμπιστοσύνη τίποτα. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να βγάζουν το όπλο. Δηλαδή έρχονται κοντά και κατευθείαν έχουν το όπλο απέναντί σου. Είναι πάντα επικίνδυνοι. Συνολικά έγιναν 4 συλλήψεις δουλεμπόρων, ενώ εντοπίστηκαν και 43 άτομα που είχαν αποβιβαστεί στην ΚΟ από τα 2 ταχύπλοα.